Ο Φραν Βάντερ Μπλίκεν, βαρυπινίτης δολοφόνος και βιαστής κατά συρροή, αισθάνθηκε ότι τα εγκλήματά του βάραιναν στην ψυχή του τόσο που κατέφυγε στη βελγική δικαιοσύνη για να αιτηθεί του δικαιώματος να βάλει τέλος στη ζωή του με ευθαρασία. Η ετιμιγορία των δικαστών πρωτοφανή στα χρονικά. Ο 50χρονος κατάδικος είχε όντως την άδειά του να πεθάνει με ιατρική αρρωγή. Φορώντας κόκκινο φούτερ με κουκούλα, ο Βάντερ Μπλίκεν μπορούσε να κρύψει την εκφρασή στην όψη του από την κάμερα της τηλεόρασης, όχι όμως και από τον φωτογράφο που ξεσκέπασε την ανακούφιση από το βλέμμα του. Depuis le début que il ne peut pas continuer comme ça, qu'il ne peut plus vivre comme ça et qu'il ne peut plus accepter la douleur. Τρία χρόνια διήρκησε η δικαστική προσπάθεια του Βάντερ Μπλίκεν και είναι η πρώτη φορά που ένας έγκλειστος των φυλακών κάνει χρήση του δικαιώματος στην ευθανασία από το 2002, πότε και θεσμοθετήθηκε. Ο Βέλγος κακοποιός που παραδέχτηκε ότι δεν θα μπορούσε να ελέγξει τα ενστικτά του, ακόμα και αν τον άφηναν ελεύθερο, έχει μεταφερθεί ήδη στο νοσοκομείο, όπου και θα τον υποβάλουν οι γιατροί σε ευθανασία. Μυστικό το πότε αυτής της προαναγγελθής θανάτωσης.